Εντάξει, εντάξει, δούλεψε. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε και θα πούμε σήμερα απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία ή αλλιώς λέγεται και duplication. Και γιατί χρειαζόμαστε αυτό, γιατί εμείς βρισκόμαστε σε καλύτερο business αυτή τη στιγμή, καλύτερο που ξέρω, γνωρίζω εγώ, που εμείς δεν είμαστε μόνο πουλητές, που συνήθως σε όλα δικτυακές εταιρείες, αλλά και εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες, εμείς έχουμε την εταιρεία μας, εμείς έχουμε όλοι τα μερίδια της εταιρείας. Γι' αυτό είναι πολύ βασικά να ξέρουμε εμείς να δώσουμε πληροφορίες σε όλο τον κόσμο, να μιλήσουμε σε όλους τους ανθρώπους και να επιτύχουμε, να φτάσουμε στην επιτυχία και να βγάζουμε καλά χρήματα και να βοηθήσουμε στις συνεργάτες σας να φτάσουν στο ίδιο. Και με λένε Όλγα Παγκαντάεβα, είμαι η επιμελητής της Ελλάδος από την εταιρεία Skyward Community και έχω επίπεδο expert σε αυτή την εταιρεία. Και γι' αυτό να σας μιλήσω σήμερα για αυτό το θέμα. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από το Eco Technopark, καφές που ήταν στο Μίνσκ το 2020 και το 2019, μάλλον από 2 χρονιές που πήγαμε με τις συνεργάτες και κάναμε βόλτα με Unibus. Ευχαριστηθήκαμε, συναντηθήκαμε και μας άρεσε πάρα πολύ και άνοιξε η όρεξη να δουλέψουμε περισσότερα με την εταιρεία μας. Πάντως είναι πάρα πολύ καλά να επισκεφτείτε και εσείς Eco Technopark φέτος, αν με το καλό θα ανοίξουν τα σύνορα, για να μπορείτε να προχωρήσετε με περισσότερο ζήλο, με περισσότερη όρεξη στην δουλειά μας. Και τώρα λοιπόν θα πούμε πώς εμείς προχωράμε. Όταν αναπτύσσουμε ένα δίκτυο στο δικτυακό marketing, είναι σημαντικό να έχουμε αντίληπτο στόχο, να καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή, να ζωγραφίζουμε μία εικόνα μπροστά μας, ένα στόχο, τι θέλουμε να πετύχουμε, πού θέλουμε να φτάσουμε, τι θέλουμε ή μακροπρόθεσμη σταθερή επιχείρηση να φτιάξουμε ή να επιτύχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτά πρέπει να κάνουμε, να βλέπουμε μπροστά μας και αυτά να μας βοηθήσουν 7 στόχοι του σπόνσορα που να σας δείξω τώρα. Για να φτιάξουμε αυτό το στόχο πρέπει και να καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται και συνεργασία με τα καινούργια άτομα. Πρέπει να συνεργαζόμαστε συνέχεια να βρίσκουμε καινούργια άτομα. Και γι' αυτό μας χρειάζονται, να χρειαστεί να φτιάξουμε 7 στόχοι το sponsor που πρέπει να γνωρίζουμε για να φτάσουμε σε κάποια επιτυχία. Και τώρα να αναλύσουμε κάθε στόχο ξεχωριστά, ένα-ένα. Πάμε, προχωράμε με βήματα. Θέστη στόχος με έξυπνο σύστημα SMART. Η λέξη SMART σημαίνει έξυπνος με ελληνική γλώσσα. Και κάθε γράμμα έχει το νόημα. Το γράμμα S σημαίνει συγκεκριμένος. Δηλαδή, ο στόχος που σας είχα πει στην αρχή για να φτιάξουμε ένα στόχο που να είναι μπροστά μας, αν είναι ένα καρότο μπροστά που βάζω στο γαϊδουράκι που να προχωρήσει, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να έχει μπροστά του να βλέπει ένα στόχο σε όποιον να προχωρήσει. Αλλιώς απελπιζόμαστε και παρατάμε και δεν προχωράμε. Γι' αυτό ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος, το γράμμα S. Το γράμμα M σημαίνει να είναι μετρήσιμος
Δηλαδή, με μετρήσιμος παράμετρος για να μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός, να είναι ή αλλιώς να πούμε ρεαλιστικός ο στόχος μας, εφικτός. Και το γράμμα R σημαίνει να είναι πραγματικός και απαραίτητος και να ταιριάζει με την αποστολή μας. Και το γράμμα T σημαίνει εδώ και τώρα. Δηλαδή, πρέπει να περιορίσουμε το στόχο μας χρονικά. Σε ποιο χρονικό περίοδο πρέπει να επιτύχουμε. Πιστεύω αυτό κατανοητό. Όποιος δεν κατάλαβε, να σας πω με ένα παράδειγμα. Εγώ πάντα λέω ως παράδειγμα, Φιλιππίν, θέλω να έχω ένα σπίτι, ένα καινούριο σπίτι, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο σπίτι, καλύτερο, πιο ζεστό, πιο ωραίο, σε καλύτερο χώρο, σε καλύτερη θέση, συγγνώμη. Και να βάλουμε στόχο ένα σπίτι. Αυτό στόχος πρέπει να υπολογίσουμε πόσο λεφτά θα χρειάζεται για να το αγοράσουμε. Γι' αυτό παίρνουμε αγγελίες, κοιτάμε, βρίσκουμε το σπίτι που μας αρέσει ή μπορεί να μην είναι στις αγγελίες, μπορεί να είναι σε κάποια άλλη εικόνα ή κάπου θα πειράσετε και θα σας αρέσει αυτό το σπίτι, να κάνετε φωτογραφία, να το φέρετε, να κολλήσετε μπροστά σας, εκεί στο γραφείο που έχετε γραφείο, για να το βλέπετε αυτό, για να καταλάβετε πού προχωρείτε. Δηλαδή, τι πρέπει να είναι στόχος σας ή πάντα μπροστά σας, για να βλέπετε τον δρόμο σας, πού προχωράμε. Δηλαδή, το είπαμε, πόσο να γράψουμε, πόσο λεφτά για αυτό χρειάζεται, και να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο, σε ποιο περίοδο πρέπει να βγάλετε αυτά τα χρήματα για να φτάσετε σε αυτό το στόχο. Πόσο χρόνο σας. Πώς να το μετρήσουμε αυτά τώρα, αργότερα θα το δείτε. Καθαρίστε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Τώρα να το δούμε. Καταρχήν, πριν να ξεκινήσουμε, να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, πρέπει να σκεφτούμε, να γυρίσουμε λιγάκι πίσω στο παρελθόν, τι είχαμε κάνει πριν 5 χρόνια, τι στόχο, τι έχουμε φτάσει σε αυτά τα 5 χρόνια, ποιος στόχος έχουμε κάνει, καλά να το σημειώνουμε και αυτό είναι πάρα πολύ καλά για να καταλάβετε ότι εσείς έχετε κάνατε κάποιες κινήσεις και προχωρήσετε και από εκεί και βλέπετε για ποιο χρονικό διάστημα, πόσο περίπου έχετε προχωρήσει. Και βέβαια, θα καταλάβετε ότι εσείς τώρα θα θέλετε να κάνετε πολύ περισσότερα από αυτά που έχετε κάνει για αυτά τα 5 χρόνια. Και γι' αυτό κάνουμε και πρόγραμμα. Αυτά που δεν είχατε κάνει πριν, τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε αυτό το περισσότερο. Δηλαδή, αν εσείς μέσα σε 5 χρόνια μόνο καταφέρατε να αλλάξετε ένα αυτοκίνητο ή καινούριο, δεν ξέρω, ή μεταχειρισμένο, αν θα είχατε πάρει τώρα, εμείς πρέπει για 4 χρόνια, 5 χρόνια, να αγοράσουμε και μεγάλο σπίτι, ναι. Δηλαδή, το πρέπει να κάνουμε στόχο, όπως είπαμε, για 5 χρόνια, ναι, σε 5 χρόνια αγοράζουμε καινούριο σπίτι, μετά πάμε στα βήματα. Τότε, δηλαδή, σε ένα χρόνο πόσο πρέπει να έχω φτάσει, τι ποσό χρημάτων πρέπει να έχω βάλει στην άκρη και που, δηλαδή σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσω. Σε 6 μήνες, τι δουλειά, τι ομάδα πρέπει να έχω κάνει, τι αποκτήσει, ποιο εισόδημα που να έχω μαζέξει ομάδα. Και σε ένα μήνα τότε, δηλαδή, πάμε σε μικρότερα βήματα. Δηλαδή, για να φτάσουμε σε εκείνο μεγάλο στόχο, φτάσαμε τι πρέπει να κάνουμε στο πρώτο μήνα. Στο πρώτο μήνα, εμείς πρέπει... Συγγνώμη, δεν έχει εδώ slide, είναι επόμενο. Πρέπει να κάνουμε... Εντάξει, να σας πω λίγο αργότερα που θα φτάσει slide. Μάλλον εκεί και μετά να επιστρέψω πίσω. Στο πρώτο μήνα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο leader. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολα. Και στο δεύτερο μήνα
να βοηθήσουμε σε καλύτερους τρεις συνεργάτες μας να φτάσουν στο επίπεδο leader, να κάνουμε και όγκο στην ομάδα μας να έχουμε όχι τρεις μόνο συνεργάτες, πολύ περισσότερο για να φτάσουμε στο όγκο που χρειάζεται και εμείς να φτάσουμε στο δεύτερο μήνα επίπεδο master. Τότε εσείς πάρα πολύ σύντομα να φτάσετε σε αυτά τα... σε αυτά τα στόχοι που έχετε κάνει. Δηλαδή, γράφει εδώ, αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να τα μετατρέψετε σε στόχους σας. Δηλαδή, το κάναμε όνειρο και μοιράσαμε αυτό το όνειρο πώς να προχωρήσουμε, στα στάδια, πώς να προχωράμε και αυτό όνειρο γίνεται στόχος. Όταν κάνουμε βήματα, γράφουμε, βάζουμε πρόγραμμα, τότε αυτό δεν είναι όνειρο, αυτό γίνεται στόχος. Και να γυρίσουμε και σε αυτό το slide. Ενημερώστε την οικογένεια και τους φίλους σας για τους στόχους σας. Γιατί να κάνουμε αυτό, γιατί αυτό θα είναι και άλλο ένα κίνητρο. Δηλαδή το πρώτο κίνητρο είπαμε να κάνουμε μία φωτογραφία μπροστά σας, μία εικονίτσα αυτό το σπίτι που έχετε επιφημίσει ή το εγώ σας, σπίτι σας είπα σαν παράδειγμα, εσείς έχετε δικό σας όνειρο. Το δεύτερο, αυτό θα είναι δηλαδή καρότο μπροστά και το καρότο από πίσω θα είναι η συγγενή σας και η φίλη σας. Δηλαδή αυτοί να σας πρόχνουν συνέχεια να ρωτάνε «Αχα, πώς το προχωρήσεις εσύ, κοντεύει στο στόχο σου» και αυτό. Δηλαδή αυτό ένα καρότο από πίσω, δηλαδή ή να πούμε έτσι μία κλουτσά από πίσω που να σας βοηθήσει να προχωρήσετε. Είναι πάρα πολύ καλό και αυτό, γιατί εσείς να ντρέπεστε, επειδή έχετε πει σε γνωστού σας ότι θα πάρετε αυτό το σπίτι σε 5 χρόνια, δηλαδή μπορείτε και να τους δείχνετε εικόνα, θα έχετε ντροπή αν δεν θα φτάσετε εκεί. Με καταλάβατε, ναι, ένα καρότο μπροστά και ένα καρότο πίσω, στη πλάτη. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Αυτό είναι, φαίνεται κατανοητό. Στο δικτυακό marketing, αν δεν έχει δίκτυο, δεν έχει business. Ναι, δεν θα έχουμε business, γιατί μόνο αναπτύσσοντας δίκτυο, κάνοντας ανθρώπους να έχουν ενδιαφέρον, όχι μόνο εσείς να έχετε ενδιαφέρον, να έχει και η πρώτη γραμμή και η δεύτερη γραμμή ενδιαφέρον να μεγαλώσουν, να προχωρήσουν, τότε έχετε μεγάλη επιτυχία. Δεύτερο, τι πρέπει να ξέρει να κάνει sponsors, είναι λίστα επαφών. Και η λίστα επαφών είναι πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Σε κάθε business, όταν κάνουμε εμείς ή ανοίγουμε ένα μαγαζί ή κάποιο άλλο business που έχετε σκεφτεί κάποτε ή είχατε κάνει, βέβαια βάζουμε κάποια περιουσία, κάποια χρήματα στο δικτυακό marketing. Η περιουσία αυτά που χρειάζεται είναι πολλά άτομα. Όσο περισσότερη λίστα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα έχετε. Και μην φιλτράτε τις επαφές σας, μην αποφασίσετε για αυτούς. Όταν γράφετε λίστα, γράφετε απλά όλους όποιους έχετε γνωρίσει κάποτε. Και αν ακόμα και δεν ξέρετε τηλεφωνά τους, πάλι τη γράφετε ονόματα και κάπου έτσι να έρθει η περίπτωση που θα τους συναντήσετε. Και μην κάνετε προβλέψεις και μην κάνετε υποθέσεις για τους ανθρώπους. Ναι, ότι, δηλαδή λέμε ότι αυτός να πάει, αυτό να γράψω, αυτό να μην γράψω, απλά γράφετε όλους και μετά δουλεύετε, ακόμα και αν ξέρετε ότι αυτός άνθρωπος σίγουρα δεν θα πάει, πάλι είναι για σας μια προπόνηση που να κάνετε. Δηλαδή και συνιστώ περισσότερα όταν γράφετε λίστα, μπορείτε στην αρχή να μιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους που σίγουρα δεν θα πάνε, ότι ξέρετε ότι σίγουρα δεν θα πάνε, και σε αυτούς θα κάνετε προπόνηση. Ναι. Και μετά να μιλήσετε σε αυτούς, όποιος νομίζετε ότι θα πάνε. Εμείς συνήθως κάνουμε αλλιώς και ακόμα δεν ξέρουμε καλά εταιρεία και γι' αυτό γίνονται λάθη και χάνουμε τις συνεργάτες.
Η επαγγελματική σας κάρτα, το πρόσωπό σας. Είναι πολύ βασικό να έχετε τις κάρτες. Κάποιου χάσαμε ένα slide, μας χάθηκε αυτό. Να δίνετε τις κάρτες σας για να μαζεύετε τις κάρτες. Όταν συναντιόμαστε ή βρισκόμαστε σε κάποιο χώρο, πολύ σημαντικό να έχετε κάρτες της εταιρείας που μπορείτε να δώσετε στον άνθρωπο για να έχει τηλεφωνό σας. Και να πάρετε και από αυτόν τα στοιχεία του. Απαραίτητα, αν δεν έχει κάρτα, να γράψετε, να γράψετε απλά σε ένα μπλοκάκι. Γιατί χρειάζεται αυτό όταν κάρτα δίνετε στο άνθρωπο, οι περισσότεροι σας ρωτήσουν τι σημαίνει αυτό που είναι κάποιο τρένο, δουλεύει σε κάποια εταιρεία με τρένα, τι είναι, όσο είναι, τι είναι αυτό, και μπορείτε να του πείτε ότι αν μπορείς και εσύ να δουλεύεις σε αυτή την εταιρεία και να βγάζεις πάρα πολύ, πολλά λεφτά και χωρίς να χάνεις τη δικιά σου δουλειά που έχεις, και αν θέλεις έλα να κάνουμε συνάντηση, ή κατευθείαν μπορείτε να καλέσετε στη παρουσίαση που κάνουμε κάθε Τρίτη. Σε αυτό το μήνα θα κάναμε 8 η ώρα webinar, κάναμε δοκιμαστικά στις 8 η ώρα και να δούμε μετά πώς να βολεύει ή όχι, ή να κάνουμε 8 ή 8.30. Αυτό το είπαμε, ότι η επαγγελματική σας κάρτα είναι, η κάρτα είναι πρόσωπό σας, γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε επαγγελματικές κάρτες της εταιρείας μας. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Απαραίτητα να κάνουμε λίστα επαφών, όπως το είπαμε, και όταν κάνουμε μπορείτε, το καλύτερο αυτό να κάνετε μετά από την πρώτη συνομιλία, να το βάζετε ξεχωριστά επενδυτές και συνεργάτες. Γιατί με τους συνεργάτες εσείς πρέπει να δουλέψετε περισσότερα, να τους δίνετε χρόνο περισσότερα, να επικοινωνείτε περισσότερα, και βέβαια αυτές που είναι επενδυτές κάποια στιγμή μπορούν να μπουν στο λίστα συνεργάτες. Μην σπαταλάτε τον χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Πάντα θα υπάρχει ο άνθρωποι που θα είναι αρνητικοί να σας πούνε κατευθείαν όχι, 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 απλά σταματάτε και τους αφήνετε. Αλλά πάλι για προπόνηση αξίζει να τους μιλήσετε, αξίζει να τους κάνετε πρόταση για να έχετε εσείς μια προπόνηση. Με όσους περισσότερους ανθρώπους μιλάτε, τόσους περισσότερους συνεργάτες θα βρείτε. Αυτό είναι κατανοητό, πιστεύω. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Όπως εδώ βλέπετε ένα νούμερο, άλλος βλέπει σαν 9, άλλος 6, και έτσι κάθε πράγμα και η εταιρεία μας, ο καθένας βλέπει με το δικό του συμφέρον και δεν χρειάζεται να αλλάζει τη γνώμη του, έτσι. Ας να βλέπει όπως το θέλει. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίστε κάποιον που θα θέλει να κερδίζει χρήματα. Πότε λέμε αυτό? Αυτό λέμε όταν ένας άνθρωπος μας αρνείται και λέει «Δεν το θέλω, δεν το συνεργάζομαι», και τότε λέμε αυτή την πρόταση, γιατί όταν μπορεί καταρχήν να σκεφτεί και να πει «Γιατί να κερδίζει άλλος και να μην κερδίζω εγώ», την πρώτη σκέψη του. Και δεύτερο, αυτός μπορεί να σας στείλει κάποιους γνωστούς που χρειάζεται χρήματα, που μπορεί να έχει, μπορείτε να ρωτήσετε και έτσι, μήπως ξέρετε ποιος χρειάζεται χρήματα, έχει χρέος ή κάτι και άλλα που θέλει, που μπορεί να συνεργάζεται μαζί μου και να σας δώσει ονόματα που πάλι να μεγαλώνει η λίστα επαφών σας. Γενικώς, εμείς, ο στόχος μας έχει να μεγαλώνουμε συνέχεια τη λίστα, έτσι, συνέχεια να μεγαλώνουμε, για να έχουμε πάντα ανθρώπους που να δουλέψουμε. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Ξέρετε, ναι, από τη λίστα επαφών, απλά εμείς επικοινωνούμε με όλους και κάποιοι θα έρθουν στην εταιρεία μας, κάποιοι δεν θα έρθουν, γιατί δεν είναι όλοι που μπορούν να κάνουν, δεν είναι σε όλους αρέσει αυτό που αρέσει σε εσάς. Αυτό είναι, γι' αυτό δεν πρέπει να στεναχωριώσετε, απλά να ψάχνει το δικό σας άνθρωπο.
όποιος να έρθει με εσάς. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Και αυτό είναι, πιστεύω, κατανοητό, γιατί αν βρίσκεται κάποιον άνθρωπο που έχετε πάρα πολλά μαζί του ενδιαφέροντα, που σας καταλαβαίνει, που έχει τα στόχους, που βοηθάτε τον να κάνει πιο χρωματιστό αυτό το στόχο, να το χρωματίζετε, ναι, να το μιλήσετε. Και αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, βλέπετε ότι επικοινωνικός εκτραβιέται σας, σίγουρα θα έχει και αυτός γύρω παρόμοιους ανθρώπους με παρόμοιο χαρακτήρα, που θα είναι και αυτή φυτική για την πρότασή σας. Το να κάνετε μία τηλεφωνική κλίση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Απλά παίρνουμε τηλέφωνο σε ανθρώπους των συνεργατών σας και βοηθάμε στο συνεργάτη να φτάσει τουλάχιστον στο επίπεδο leader, το λιγότερο. Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε και περισσότερο. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Δείχνουμε, είπα, με τις συνεργάτες, τηλεφώνημα, εγγραφή. Μπορούμε τώρα να κάνουμε και, που κάνουμε όλα δικτυακά, κλήσεις μέσα στο Skype με 3-4 άτομα όλοι μαζί. Μετά από την παρουσίαση, κανονίζεται και κάνουμε τηλεφώνημα στο άνθρωπο που έχει ακούσει η παρουσίαση και κάνουμε εγγραφή και συζητάμε για το πακέτο που τον συμφέρει. Προπονηθείτε με τους συγγενείς. Ξεκινείτε να κάνετε παρουσίαση στην οικογένειά σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Γιατί κάνουμε αυτό? Γιατί είπαμε, κάνουμε προπόνηση σε ανθρώπους ή αρνητικούς ή συγγενείς, ακόμα και αυτοί δεν το θέλουν, να πείτε ότι πρέπει να κάνετε για να μαθαίνετε. Ναι? Και αυτοί μπορούν να σας πούνε λάθη που το κάνετε, να σας διορθώνουν και δεν θα σας κρίνουν πολύ αστερά αν και να κάνετε λάθη. Αν θα κάνετε από τους άγνωστους ανθρώπους, αυτοί κατευθείαν θα ψάχνουν σε εσάς όλα τα ελαττώματα. Το τρίτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει σπόνσορας, να κάνει προγραμματισμός χρόνου. Όλοι οι επαγγελματίες, μεγάλοι επαγγελματίες, κάνουν προγραμματισμό χρόνου, δηλαδή οι επαγγελματίες αυτές που επιτυχείς, ναι. Όποιος δεν κάνει, πάντα δεν προλαβαίνει. Πάντα τρέχει και δεν προλαβαίνει αν δεν κάνουν προγραμματισμό. Πολύ σημαντικό να εργάζεστε συστηματικά, δηλαδή να κάνουμε κάθε μέρα κάποιο χρόνο που θα κάνουμε δουλειά με την εταιρεία και να κάνουμε αυτό κάθε μέρα και μπορούμε να κάνουμε μία μέρα που να είναι ρεπό, ναι, που δεν δουλεύει, συνήθως Κυριακή. Όλες οι υπόλοιπες μέρες, κάθε μέρα πρέπει να κάνετε. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αν θα αφήνετε πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο, δουλέψατε δηλαδή 2 μέρες, μετά αφήσατε 2 μέρες, μετά από 2 μέρες ξεχάσατε και πάλι σαν να ξεκινάτε από την αρχή και αυτό να σας περνάρει πάρα πολύ. Θα ξεχνάτε. Η πρόσκληση. Η σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρουμε να κάνουμε, να προσκαλούμε στο webinar, να προσκαλούμε στο πρώτο ραντεβού ή καλύτερα για σας να προσκαλείστε στην δική μας παρουσίαση. Και πώς να το κάνουμε αυτό? Πρέπει να δημιουργήσετε φυτική εντύπωση. Όταν μιλάτε, αν μιλάτε, λέμε, με άνθρωπο που δεν τον γνωρίζετε, ακόμα και αυτός που είναι γνωστός σας, και πάλι θα μιλάτε για κάποια προσωπικά πράγματα που τον ενδιαφέρει. Και με το άγνωστο, να προσπαθείτε να το βρείτε κάποιο θέμα που τον ενδιαφέρει περισσότερα. Η κλίση είναι μία αρχή, δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Να φτιάξουμε ένα πρόχειρο σενάριο. Με πώς να μιλήσουμε, τι να πούμε,
για την εταιρεία, τα βασικά πράγματα για την εταιρεία που μπορείτε να ξεχάσετε, βέβαια περισσότερα για την εταιρεία. Αλλά στο πρώτο, στη πρώτη ομιλία, να μην του μιλάτε πάρα πολύ για την εταιρεία. Απλά στο πρώτο τηλεφώνημα το πιο βασικότερο να βρείτε τι προβλήματα έχει ο άνθρωπος που έχει έλλειψη και να τον καλέσετε στη παρουσίαση για να μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημά του. Αυτό είναι. Δηλαδή κάτι έχω για σένα που να σε ενδιαφέρει, που να σε βοηθήσει, αυτό πρόβλημα που έχεις να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι. Υποστηρίξτε τη συνομιλία. Να απαντάτε σε ερωτήσεις στον άνθρωπο. Σας λέω πάλι να τον ακούτε πολύ προσεκτικά και να τα λέτε αυτά που τον συμφέρει, που τον ενδιαφέρει. Αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας όταν ξεκινάτε την ομιλία. Ναι, γεια σας, με λένε Τάδε. Ρωτήστε τη γνώμη τους όταν μιλάτε, το κάνατε πρόταση να ρωτάτε τη γνώμη και περισσότερα να ακούτε. Όταν ρωτάτε τη γνώμη, να ακούς τη συνέχεια ό,τι και να σας λέει, να μην τον διακόβετε και να χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η φοιτητική ενέργεια μεταδίδεται. Κοιτάξτε, καμιά φορά όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, λέμε τι μας βλέπει ο άνθρωπος, πώς είμαι και τι κάνω. Να έχετε τα ρούχα, μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, αλλά η φωνή ακούγεται και καταλαβαίνει άλλο σε τι διάθεση είστε. Αν δεν έχετε καλή διάθεση, καλύτερα αφήστε λίγο στην άκρη του τηλέφωνου. Δεν σας κυνηγάει κανείς, γιατί και εμείς εργαζόμαστε στο χρόνο όποιο μας βολεύει, όποτε θέλουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε καλή διάθεση και να κάνουμε ένα χαμόγελο όταν μιλάμε. Η απάντηση όχι, δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον άνθρωπο αν δέχεται να τον στέλνετε με το email κάποιες πληροφορίες για την εταιρεία που το θέλατε να τον προτείνετε. Και ή μπορείτε να ρωτήσετε αν μπορείτε απλά να το ξαναπάρετε τηλέφωνο σε μερικές μέρες ή σε κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι σε εκείνη το καιρό. Δεν ήταν κατάλληλο για αυτόν τον άνθρωπο. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Να σκεφτείτε, αν θα ήμουν εγώ στη θέση του, πώς θα το ένιωθα, τι θα απαντούσα. Να σκέφτεστε αυτά. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Ναι, δεν χρειάζεται να λέτε πάρα πολλά για εσάς, αλλά λέμε τι ενδιαφέρει για τον συνομιλητή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πείτε τον ευχαριστώ και όταν αρνούνται πάντα λέμε ευχαριστώ. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξολόγιο, ένα στυλ. Αυτό θα έρθει με το καιρό, με την εμπειρία, δηλαδή όταν κάνουμε τακτικά τηλεφωνήματα και έχουμε ένα σενάριο μπροστά μας, τότε θα έχουμε και σιγά σιγά να φτιάξουμε ένα στυλ που να προχωρήσουμε. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος, μην το διακόπτετε. Δεν αγαπούν άνθρωποι όταν τους διακόπτουν, παρόλο που δύσκολα καμιά φορά οι άνθρωποι θέλουν πάρα πολύ να μιλήσουν, αλλά αφήστε τους να μιλήσουν. Δεν απαντούν σε όλες τις συζητήσεις ναι. Κάπου θα έχετε και όχι, κάποιος θα πει και ναι, είχαμε πει και νωρίτερα. Εμείς απλά ψάχνουμε δηλαδή, από τους ανθρώπους που θα πούνε ναι. Θέστε στον συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις, όπως και λέει ο λέξη ανοιχτές, είναι για διάφορα θέματα που ανοίγουν συζήτηση. Τι σας βοηθάει αυτό. Καμιά φορά το λέτε αυτό για να έχετε χρόνο κάτι να σκεφτείτε.
το ρωτάτε μία άσκητη ερώτηση για να μπορεί να μιλήσει αυτός. Και καμιά φορά κάνουμε όταν για να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή με αυτές τις ερωτήσεις μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που μιλάμε. Προσωπήστε οι διερευνητικές ερωτήσεις. Αυτές είναι, όπως λέξει, διερευνούν, ερώτηση που διερευνούν, βοηθάνε να καταλάβουν, να καταλάβουμε αν ο άνθρωπος κατάλαβε αυτό το θέμα, δηλαδή ερωτήσεις από αυτά που είπατε. Με κατάλαβες τι πρόταση σου κάνω, ότι αυτό να σου βοηθήσει να λύσει το πρόβλημά σου. Ναι. Μη άκουσες πόσο μπορείτε να το φτάσετε σε λίγο καιρό, σε πιο επίπεδο. Έτσι, διερευνητικές ερωτήσεις για να καταλάβετε πόσο σας κατάλαβε ο ακροατές. Ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση, συνήθως αυτά διερευνητικές και μετά ρωτάμε πόσο αν να βοηθήσετε να προχωρήσουμε σε εγγραφή, να σας βοηθήσω να κάνουμε εγγραφή ή να ανοίξουμε, θέλετε να κάνουμε εγγραφή και να σας βοηθήσω να μάθετε την εταιρεία, να δείτε τα ντοκουμέντα της εταιρείας σε κάποια άλλα, ούτε αυτές. Βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάσετε από χαρτί. Ναι, γιατί αν θα διαβάζουμε, να καταλαβαίνουν άλλοι ότι εμείς διαβάζουμε, ακούγεστε σαν ρομπότ, δεν είναι φυσιολογικά. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε απλά σαν πλάνο ένα σενάριο ή αλλιώς να πούμε ένα πλάνο. Τι να λέμε. Και κάποια σημειωτάκια για την εταιρεία. Στο πέμπτο, τι πρέπει να ξέρει να κάνει ο συνεργάτης, να ξέρει να κάνει παρουσίαση. Η παρουσίαση, η αυτοπεποίθησή σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Δηλαδή, αυτό πόσο γνωρίζουμε εμείς την εταιρεία, οι γνώσεις μας, μας δίνουν αυτοπεποίθηση και μας φέρνει στην επιτυχία. Γι' αυτό πρέπει να ανοίγουμε όλοι το site μας και να διαβάζουμε για την εταιρεία, να κοιτάξουμε και το κανάλι YouTube. Αν και καταλαβαίνετε αγγλικά πάρα πολύ καλά, έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Αν δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε και να ρωτάτε κάποια πράγματα σε μένα και να σας δίνω απαντήσεις. Πάντως, για να ξεκινήσετε να δουλέψετε με την εταιρεία, πρέπει να έχετε κάποιες γνώσεις. Προετοιμάστε το υλικό εκ των προτέρων. Δείξτε αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Πρέπει να έχουμε υλικό, τώρα έχουμε ηλεκτρονικά και όλα έχουμε μέσα στο κομπιούτερ. Και να σας πω, η εταιρεία μας δίνει πολύ ωραίο site που έχει όλες τις πληροφορίες. Έχουμε 6 landing που έχει πάρα πολλές πληροφορίες και να σας πω, αυτά τα landing δεν είναι απλά ότι τόσο πολλά το φτιάξαμε. Να εξετάστε τους παρακαλώ και είναι ταιριάζουν στις συγκεκριμένες χαρακτήρες των ανθρώπων. Αν βλέπετε ότι ο άνθρωπος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη φύση, για τη γη, γι' αυτό το κάνουμε ερωτήσεις αυτές, να τον στείλετε landing, eco-landing. Αν χρειάζεται, ενδιαφέρεται περισσότερα μόνο για αυξάνει το εισόδημά του, μπορείτε να δώσετε το landing που δίνει περισσότερες πληροφορίες για αυτό πώς προχωρεί η εταιρεία και τι έχει τα εργοστάσια και αυτά και τέτοια. Δηλαδή, πόσο έχει ανεβεί η εταιρεία, ναι, πόσο έχει ανεβεί, τι ανάπτυξη έχει και για τη σιγουριά που έχει περισσότερα πράγματα για σιγουριά της εταιρείας. Δηλαδή, να κοιτάξετε όλα αυτά τα landing και να καταλάβετε σε ποιο χαρακτήρα πια περισσότερα ταιριάζουν.
Διατηρείτε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Έχουμε και μαγαζί στο site μας που μπορούμε να παραγγείλουμε πράγματα με λογότυπο της εταιρείας, στυλούς, ημερολόγια, μπορούμε να εκτυπώσουμε τις κάρτες μας. Μας δίνει πάλι η εταιρεία τέτοια μακέτες. Μπορείτε να ζητήσετε σε μένα αυτά, ναι. Και άλλα υλικά. Έχει τώρα αυτή τη στιγμή ημερολόγιο, στικάκι, στυλό κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, πάλι μιλήστε σε μένα ή κοιτάξτε στο site σας. Η διάρκεια της παρουσίασης. Όταν κάνετε, αν κάνετε μόνη σας παρουσίαση, στην αρχή, την πρώτη παρουσίαση, καλά να κάνετε μικρή, γύρω στις 15 λεπτών, και η μεγαλύτερη παρουσίαση σε 45 λεπτών. Καλύτερα τόσο μεγάλη να μην κάνετε, αν να στείλετε στην παρουσίαση που κάνουμε κάθε Δευτέρα. Έτσι, κάπου και εμείς εκεί κάνουμε μισή ώρα μαζί με τα τελευταία νέα. Αυτά είναι αρκεί, γιατί ο άνθρωπος όταν πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά τα νέα, δεν το θυμάται, ξεχνάει και γίνεται άδικη η εργασία σας. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον το κολλησμένο και το κολλησμένο σας και για τα όνειρά του. Αυτό έχω πει και νωρίτερα. Ότι πρέπει να βοηθήσετε έναν άνθρωπο που δεν έχει όνειρο, να βοηθήσετε να κάνει ένα όνειρο, να το χρωματίσετε με τα λόγια σας, να έχει πιο ζωντανή εικόνα, να βοηθήσετε να βρει μία φωτογραφία, μία αυτό που θέλει, δηλαδή για το όνειρο και να τον βοηθήσετε να κάνει αυτό το όνειρο σε στόχο. Έτσι. Και σε αυτό το όνειρο να το λέτε τι η εταιρεία μπορεί να τον δώσει για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο. Η εξωτερική εμφάνιση σας πειράζει την προσοχή των ακροατών. Όπως βλέπετε σε αυτό το slide, εννοείται ότι αν ο άνθρωπος δεν είναι σοβαρά αντιμένος, δεν θα τον ακούτε, δεν θα τον πάρετε σοβαρά. Γι' αυτό εσείς σαν συνεργάτη σοβαρής εταιρείας πρέπει να είστε πάντα σοβαρά αντιμένος. Κάντε σενάριο επαγγελματική συνάντηση, όπως κάναμε και σενάριο για την τηλεφωνική ομιλία, έτσι και στο επαγγελματική συνάντηση, δηλαδή παρουσίαση, ναι, αν θα κάνετε παρουσίαση μόνοι σας. Κάντε σύγκριση, συγκρίνουμε τα οχήματα, έχουμε, ξέρετε και στο back office μας δεν είναι μόνο έχουμε landing, αλλά έχουμε και slide για την παρουσίαση και έχει εκεί slide για σύγκριση με άλλα οχήματα. Έτσι, πάρα πολύ είναι και φαίνεται κατανοητά σε τι κερδίζει τα οχήματά μας και μπορείτε να κάνετε επίσης σύγκριση σαν δικτυακό μάρκετινγκ. Αν άνθρωπος ενδιαφέρεται να κερδίζει από τώρα, θέλει δουλειά άμεσα τώρα, ναι, τότε να το λέτε και για δικτυακό μάρκετινγκ που μπορεί να τον φέρει χρήματα και να κάνετε σύγκριση με άλλες εταιρείες. Σας είχα πει στην αρχή ότι η μεγαλύτερη διαφορά με τους άλλους, ότι εμείς δεν είμαστε απλά πολιτές, εμείς είμαστε έχουμε την εταιρεία, να, έχουμε στην ιδιοκτησία την εταιρεία μας. Η εταιρεία ανήκει σε εμάς, γιατί ο καθένας από εμάς έχει κάποιο μερίδιο της εταιρείας. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά και αυτό σημαίνει ότι εμείς θα βγάζουμε και χρήματα πάντοτε, γιατί η εταιρεία επειδή δική μας, και με να μεταδίνουμε αυτά τα μερίδια στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας ή μπορούμε να χαρίσουμε οπουδήποτε. Και ο άνθρωπος χωρίς να κάνει δουλειά, χωρίς να κάνει δικτυακό μάρκετινγκ, θα κερδίζει χρήματα. Αυτό πάρα πολύ μεγάλη σύγκριση. Κάντε ερώτηση με απάντηση ναι. Καλό να χρησιμοποιήσουμε ερωτήσεις όταν ο άνθρωπος στα 95% να σας απαντήσει ναι. Αυτό
Αν έχουν βρει, αν θα πει 7 φορές ναι, οι ψυχολόγοι λένε ότι σίγουρα θα είναι δικό σας, όταν στο τέλος να πείτε ότι θα κάνουμε εγγραφή, πάλι να συμφωνήσει να πείτε ναι και λέει να βοηθήσουμε, στο τέλος του λέμε να βοηθήσω, να ανοίξουμε, να κάνουμε εγγραφή και να κλείσουμε ένα πρόγραμμα όποιος σου ταιριάζει και μπορείτε να κάνετε κατευθείαν και πληρωμή. Αυτό, έτσι φέρνουμε τον άνθρωπο με ερωτήσεις, ναι. Οι πρώτες ερωτήσεις μπορεί να είναι και σου άρεσε η εταιρεία, σου άρεσε, θα ήθελες εσύ να κάνεις βόλτα με τέτοια Unibus, θα ήθελες εσύ να έχουμε στην Ελλάδα αυτό το είδος μεταφοράς. Δηλαδή αυτές οι ερωτήσεις που το 95% ο άνθρωπος να απαντήσει ναι, να πω και 99%. Μπορεί να κάνετε ολόκληρη λίστα με αυτές τις ερωτήσεις. Και αν βλέπετε ότι ο άνθρωπος πάλι σκέφτεται και δεν είναι σίγουρος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τεχνική του Βημιανίν Φραγκλίνου. Αν βλέπετε ότι αυτός κάτι σκέφτεται, δεν είναι τόσο σταθερός, πώς το κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε δύο φύλλα σε χαρτί. Ή αν είστε μέσα στο ίντερνετ επικοινωνείτε, τότε μέσα στο chat απλά γράφουμε και το προτείνεται. Λέει, γράψει μου όλα τα αρνητικά ό,τι βλέπεις στην εταιρεία. Όλα τα αρνητικά. Πώς το βλέπεις. Και εγώ να γράφω όλα τα θετικά. Και ταυτόχρονα γράφετε χωρίς να στέλνετε και μετά όταν ο άλλος έτοιμος απλά στέλνετε μέσα στο chat. Ναι, να κάνουμε το ηλεκτρονικά. Και το διαβάζετε μετά αρνητικά και θετικά. Πρώτα αρνητικά. Πρέπει να είστε όμως προετοιμασμένος να γράφετε θετικά της εταιρείας τουλάχιστον 15 παράγραφους. 15, 15 θετικά που να ξέρετε. Και αυτός για να είναι περισσότερα, έτσι, για να πάει ζαγιαριά σε εσάς. Συνήθως αρνητικά δεν υπάρχει πάνω από 7, δεν ξέρω, κάπως. Να είναι τουλάχιστον το δικό σας 2 φορές, τουλάχιστον περισσότερα. Και όταν βλέπει ο άνθρωπος αυτό ότι σίγουρα θα είναι περισσότερα θετικά και δηλαδή βλέπετε όπως εδώ ζυγαριά, θα πάει προς εσάς ζυγαριά και περισσότερη πιθανότητα ότι συμφωνήσει με εσάς. Τονίστε τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές της επενδύσης στο έργο μας. Συγγνώμη, τώρα να γυρίσω και πίσω. Εκεί που είναι αρνητικά, απαντήστε κατευθείαν για αυτές τις απορίες που είχε ο άνθρωπος. Θα το δείτε από εκεί απορίες του. Να τονίσουμε τα πλεονεκτήματα όπως και προοπτικές όπως βλέπετε εσείς στην εταιρεία σε μερικά χρόνια. Τι προοπτικές έχουν πάρα πολλές. Όταν να διαβάσετε για την εταιρεία θα ζωγραφίσετε ολόκληρο πίνακα και μοιραστείτε με αυτό. Να πείτε τι επιτυχία βλέπετε στην εταιρεία. Τι εισοδήματα βλέπετε στους ανθρώπους μετά, όποιος έχει τα μερίδια της. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ζεστασιά, δίνουν φως και οι άνθρωποι τραβιούν σε τέτοιους ανθρώπους. Τους αρέσει να επικοινωνούν με ανθρώπους που δίνουν φως και ζεστασιά, γιατί σε όλους μας έχουμε έλλειψη από το φως, από τη ζεστασιά ανθρώπινη, έτσι. Η τεχνολογία απολύσεως είναι μια καλύτερη μεταφορά, αλλά αν δεν ξέρετε να το οδηγήσετε, καλύτερο μεταφορικό, αλλά αν δεν θα ξέρετε να οδηγήσετε, δεν θα σας πάει πουθενά. Όπως και αυτοκίνητο δεν σας πάει, αν δεν ξέρετε να δεν το περάσατε σχολή οδήγησης και να κάνετε και πρακτική. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Πρέπει να μάθετε πρώτα και απαραίτητα να κάνετε κάθε μέρα βήματα για να μάθετε να προχωρήσετε. Τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Αυτό είναι στο 6ο βήμα. Ναι, σιγά σιγά να σκεφτόμαστε εμείς πρώτα για να αναπτύσσουμε
το δίκτυό μας και σιγά σιγά θα δούμε και τα χρήματα μετά που θα έρχονται. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε στο συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες και ενδιαφέροντά του. Ναι, όπως είχαμε πει, να κάνουμε λίστα επαφών και να έχουμε σε αυτή τη λίστα και χώρο για να γράφουμε πληροφορίες για κάθε άνθρωπο. Αυτό πολύ σημαντικό, γι' αυτό πολύ σημαντικό να έχουμε λίστα επαφών σε χαρτί, σε ένα τετράδιο, όχι στο υπολογιστή. Είναι, πιστεύω, είναι πιο εύκολο να παίρνεις τετράδιο μαζί σου και πάντα ανοίγεις και βλέπεις, α, αυτός είναι, έχει αυτά συμφέροντα, έχει αυτές, αυτά ενδιαφέροντα. Και να ξέρετε τι πληροφορίες να τον πείτε και ή τι να τον στείλετε με το messenger αυτό που έχει ο πελάτης σας. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πελάτες. Και έτσι αναπτύσσετε δίκτυο. Η στρατηγική και τακτική σας για επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές, γιατί δυστυχώς δεν είναι όλοι οι δικτυωτές διατηρούν αυτά τα βήματα και αν εσείς θα κάνετε όλα αυτά τα τρία, όπως είπαμε, στόχο, λίστα επαφών, εσείς συνέχεια θα ανεβαίνετε να προχωράτε και βέβαια συστηματική δουλειά. Ναι, βλέπετε εδώ βελάκι πάει προς το πάνω, αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα μεγαλώνει η ομάδα σας, κάθε μέρα προχωράτε εσείς. Μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά από την παρουσίαση, όταν είπατε άναψε ο άνθρωπος και αυτό, μην τον αφήνουμε, το επικοινωνούμε μαζί του στην πρώτη μέρα, μετά από την παρουσίαση, στην πρώτη μέρα, για να τον κάνετε εγγραφή και πληρωμή. Αν αφήνετε 4 μέρες, θα έχετε μόνο 23% επιτυχίες. Στην πρώτη μέρα, δεν σας είπα, 70% επιτυχίες. Και αν περάσει 10 μέρες, γύρω στα 10 μέρες, θα έχετε μόνο 7%. Ναι, τώρα συγκρίζετε 70% και 7%. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να κάνουμε όλα στην πρώτη μέρα. Γι' αυτό, στην παρουσίαση, μην καλείτε κατευθείαν όλους τους ανθρώπους. Θα καλέσετε τόσο πόσο μπορείτε μετά, θα μιλήσετε μετά από την παρουσίαση ή το πολύ την επόμενη πρωί, αλλά καλύτερα κατευθείαν για να θυμάται κάποιες ερωτήσεις που να σας κάνει. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%, δηλαδή όταν κάνετε μετά από την παρουσίαση επαφή με τον άνθρωπο, η 90% ότι θα είναι αυτός με εσάς. Το έβδομο ότι πρέπει να ξέρει να κάνει ο σπόνσορας, πρέπει να έχει γνώσεις για την εταιρεία. Πρέπει να έχει γνώσεις, πρέπει οι γνώσεις σας εμφανίστε στα επιχειρηματά σας. Να έχετε γνώση γι' αυτό, να διαβάζετε για την εταιρεία, έτσι, και να πώς να κάνουμε δίκτυο. Πρέπει να ξέρετε πώς να απαντάτε οι πιο κοινές αντιρρήσεις. Αυτό είναι τρίγωνο, δεν έχω χρήματα, η γυναίκα μου δεν θέλει. Ναι, αυτές είναι 3 πιο συνηθισμένες, να σας πω πώς να απαντήσετε. Όταν λέω ότι η γυναίκα μου δεν το θέλει, γι' αυτό πρέπει απλά να πείτε έλα μαζί με τη γυναίκα και να σας κάνω παρουσίαση. Ή άνοιξε μαζί με τη γυναίκα υπολογιστή, ακούστε προσεκτικά παρουσίαση και να σας πάρω τώρα, κατευθείαν μετά να σας πάρω τηλέφωνο. Όταν λέει άλλος μία πυραμίδα, πάλι λέμε, όταν ανοίγουμε Google και βάζουμε τη λέξη πυραμίδα επιχειρηματική, πώς ξέχασα, τέλος πάντων, ξέρετε εσείς, το γράφει ότι η πυραμίδα, καταρχήν, τι είναι αυτό, όταν γίνεται μεταφορά χρημάτων από το κάτω προς τα πάνω, έτσι, χωρίς να παράγουν τίποτα, χωρίς να κάνουν τίποτα. Εμείς έχουμε ολόκληρο, έχουμε 2 τεχνοπάρκο που έχουμε καινούρια τεχνολογία που φτιάχτηκε, που γεννήθηκε
στο τεχνοπάρκο μας, το πρώτο. Και γίνονται όλες τις δοκιμές και πιστοποίησεις που έχουμε τόσες από όλους, από όλες τις κράτες πιστοποίησεις από διάφορα κράτη που μπορείτε να δείξετε πάλι μέσα στο site σας και όταν δείχνετε αυτό, αυτό το θέμα λύνεται. Όταν άλλος λέει δεν έχει χρήματα, το λέμε ότι δεν έχεις χρήματα και δεν θα έχεις ποτέ αν δεν θα ξεκινήσεις να κάνεις επενδύσεις κάπου. Όταν δεν έχει άνθρωπος να κάνει τουλάχιστον μικρότερη επένδυση για να έχει υπευράβηση αργότερα, δεν θα μπορεί να προχωρήσει ποτέ στη ζωή του, το πρώτο. Και το δεύτερο, αν δεν έχει χρήματα, γρήγορα φέρτε τους γνωστούς σας, γνωστούς σου που θα έχουν επενδύσεις και εσύ θα μπορείς να προχωρήσεις με αυτό το τρόπο. Έτσι. Και όλα αυτές οι αντιρρήσεις λύνονται. Μην φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε άτομο έρχεται στο ενδιαφέρον για την επιχείρηση. Και πώς να χτίζουμε την ομάδα μας, βάφος εναντίον πλάτος. Γιατί ανθρώποι αποτυχάνουν. Γιατί αποτυχάνουν, γιατί στην δεύτερη συνδεξία ζωγραφική βλέπουμε, γράφουν στην πρώτη γραμμή όλους ανθρώπους, δεν ασχολούνταν με αυτούς, δεν βρίσκουν ποιος να θέλει να κερδίζει και να γίνει συνεργάτης. Και όταν σταματάνε αυτοί να κάνουν επένδυση, το σταματάει και το εισόδημά του. Τι, πώς πρέπει να κάνουμε, το αριστερά εικόνα, πρέπει να στο κάθε συνεργάτη που θα επιθυμήσει να γίνει όχι μόνο επενδυτής, να βοηθήσουμε να βρίσκει άλλους συνεργάτες και να υποστηρίξουμε τη γραμμή του τουλάχιστον μέχρι τρίτο επίπεδο στο βάφος, έτσι. Μέχρι να καταλάβετε ότι αυτοί μπορούν να προχωρήσουν και μόνοι τους για να μάθουμε τους υπόλοιπους. Όταν έχουμε έτσι και να κάνουμε και να ανοίγουμε την εταιρεία μας, όπως είδατε και στην αρχή, τότε μόνο έχετε επιτυχία. Και τώρα να δούμε 4 βήματα του συστήματος επανάληψης, όπως το πώς γίνεται αυτό το σύστημα επανάληψης. Αυτό το σύστημα πρέπει καταρχήν να κάνουμε με το κάθε άνθρωπο που να συναντήσουμε, που να βάλαμε στη λίστα επαφών. Δηλαδή, πρώτα είναι πρόσκληση, το καλούμε που στη παρουσίαση. Μετά από την παρουσίαση κάνουμε τηλέφωνο και καλύτερα κατευθείαν, όπως είπαμε, για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Και στο τηλεφώνημα κανονίζουμε να κάνουμε εγγραφή, βοηθάμε, κάνουμε εγγραφή, πληρωμή και μετά υποστήριξη. Υποστηρίζουμε, στέλνουμε πληροφορίες, λέμε για το webinar για να μην ξεχνάει να μπαίνει και ρωτάμε μία στο τόσο αν θα θέλει να γίνει συνεργάτης για να φέρνει άλλους ανθρώπους. Έτσι, αυτά τα βήματα κάνουμε με κάθε άνθρωπο που έχετε βάλει στη λίστα επαφών. Και αυτό είναι σύστημα τη επανάληψης που πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή, σε αυτό βασίζεται το business σας. Και αν κάνετε αυτό τακτικά με το κάθε πελάτη σας... Κόλληση, συγγνώμη. Περάσαμε τη σελίδα. Όταν προχωράμε εμείς με αυτά τα βήματα, με αυτά απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας αυτά τα βήματα. Δηλαδή, το λέμε, συγγνώμη, δεν είπα καλά, προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Απλά επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τότε θα φτάσουμε σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, μεγάλη επιτυχία. Και τελειώνοντας, έχω μία φράση, you win the world, wins, δηλαδή εγώ κερδίζω, όλος ο κόσμος κερδίζει, ή αλλιώς εγώ θα έλεγα όταν οι δικοί μου ανθρώποι κερδίζουν, θα κερδίζω και εγώ. Αν έχετε ερωτήσεις και
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Γράψτε μου ερωτήσεις αν έχετε. Εγώ θα κλείσω την εγγραφή.